έκαναν αξιοπιστία και σχεδιασμό χωρίς στρατηγική στα ενεργειακά της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Έκανε λόγο ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, μιλώντας στις αντιθέσεις της Κρήτη TV και τον Γιώργο Σαχίνη. Όπως είπε, εν μέσω της ενεργειακής κρίσης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θυμήθηκε και πάλι τα κοιτάσματα νότια της Κρήτης, όταν επί τρία χρόνια, όπως τόνισε, ο ίδιος και οι υπουργοί του απέκλειαν κάθε είδος έρευνας, αποσιοποιώντας την τελευταία πράξη της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ να δώσει άδεια ερευνών για τα θαλασσοτεμάχια νότια του νησιού, που επανέρχεται τώρα στην επικαιρότητα. Εντάξει, αυτό είναι ένα ακόμα δείγμα της αναξιοπιστίας και του ελλείμματος στρατηγικής κυβέρνησης. Άρα τώρα πρέπει να προχωρήσει. Διότι μισό λεπτάκι όμως, είναι η ίδια κυβέρνηση που το 2019 μας είπε βίαιη απολιγνητοποίηση και που τώρα, μετά από τρία χρόνια που δεν έχει κάνει τίποτα, για επικοινωνιακούς και πάλι λόγους και μόνο, βγαίνει και λέει θα αξιοποιήσω τα κοιτάσματα της εξόρυξης φυσικού αερίου που εμείς είχαμε υπογράψει το 2019 και έχουν μείνει αναξιοποιητά. Χρειάζεται, είναι αναγκαίος ένας ενεργειακός επανασχεδιασμός με βάση τις τελευταίες εξελίξεις, ο οποίος θα έχει αρχή, μέση και τέλος. Αυτό το οποίο κατηγορώ την κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι ότι ήταν χωρίς σχέδιο. Ο κύριος δεν διασέλεγε κανένα κοίτασμα και καμία εξόρυξη. Ο κ. Μητσοτάκης με δίθεν περιβαλλοντικό προσωπείο έλεγε να κλείσει ο Λιγνίτης από το 23 και τώρα ξαφνικά μας λένε να αξιοποιήσουμε τα κοιτάσματα. Αυτό νομίζω ότι δεν συνιστά μια σοβαρή στρατηγική. Για πρώτη φορά ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, εμέσως πλην σαφώς, ρίχνοντας γέφυρα στο κίνημα αλλαγής, αναφέρθηκε στις ευθύνες της κυβέρνησης Καραμαλή, όταν αυτή, όπως είπε, παρέδιδε με χρέη τη χώρα στο Γιώργο Παπανδρέου. Αφετέρου όμως, κάλεσε το χώρο του Κινάλ να ξεκαθαρίσει, αν και πάλι οδηγηθεί στο φαινόμενο Πασοκοφικέισον, συνεργαζόμενο με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ή θα ζητήσει εκλογές από τώρα και την προσχώρηση στην άποψη μιας προοδευτικής διακυβέρνησης. Έχει ξεπεράσει την εποπία που είπε ο κύριος Δούκας της κυβερνήσεως Καραμαλή ο κ. Μητσοτάκης. Την έχει ξεπεράσει κατά πολύ. Και νομίζω ότι μας οδηγεί σε μια κατάσταση κοινωνικής ασφυξίας με πολύ μεγάλες αντιφάσεις και ανισότητες, προκλητικές ανισότητες. Φοβάμαι επίσης ότι αυτή η πολιτική δεν θα είναι μια πολιτική που θα αφήσει στην επόμενη κυβέρνηση, σε εμάς δηλαδή, τη δυνατότητα να έχουμε μια ευκαιρία διαχείρισης, διότι πάλι χάος θα παραλάβουμε. Είναι της μοίρας μας γραπτό. Όπως παραλάβαμε χάος, όπως χάος παρέλαβε και το 9 ο Παπανδρέου από τον Καραμαλή, που βρήκε το, όχι τέτοιο χάος που βρήκαμε εμείς βέβαια το 2015, αλλά παρέλαβε ένα έλλειμμα το οποίο ήταν στο Θεό. Όχι μόνο δεν ανοίγουν τα χαρτιά τους ορισμένοι, ναι, αλλά ταυτόχρονα αφήνουν και ανοιχτό το ότι θα συνεργαστούν με τη δεξιά και με τον κύριο Μητσοτάκη μετά τις εκλογές. Δεν θέτουν το αίτημα των εκλογών, δηλαδή να μείνει ο κύριος Μητσοτάκης άλλο ένα χρόνο. Και αφήνουν και ανοιχτό το ενδεχόμενο συνεργασίας. Εγώ σας ξεκαθάρισα, δεν υπάρχει κανένα ενδεχόμενο συνεργασίας του ΣΥΡΙΖΑ με τον Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία. Όσοι λοιπόν δεν ανοίγουν τα χαρτιά τους, νομίζω ότι δεν μπορούν να το κάνουν αυτό επαόριστο. Κάποια στιγμή πρέπει στον ελληνικό λαό να εξηγήσουν τι θέλουν να συμβεί σε αυτόν τον τόπο. Θέλουν να έχουν μια συμμετοχή σε κυβέρνηση, και αν ναι, σε ποια κατεύθυνση, με ποιους προγραμματικούς όρους και προς τα ποια μεριά. Χθες το απόγευμα, ο Αλέξης Τσίπρας βρέθηκε στο Αρκαλοχώρι, όπου οι σεισμόπληκτοι της περιοχής τον υποδέχθηκαν με απογοήτευση, όπως είπαν, καθώς νιώθουν εγκαταλελειμμένοι από την πολιτεία. Ούτε μελέτες, ούτε τίποτα. Έχουμε ακόμα 2.000 σπίτια πέραστα από πρώτο, να πάει πρώτο χέρι. Πώς θα κάνουμε μελέτες, με τιμές του 11. Δεν μπορούμε ούτε να πληρώσουμε το μηχανικό. 30% δεν κάνει. Αν μπράβο, τα αυξήσεις σημερινές δεν παίρνουμε. Να πληρώσετε. Ναι. Ό,τι ξανακούστε. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία είχε ακολούθως συνάντηση στο Εργατικό Κέντρο Ηρακλείου με συνδικαλιστικούς φορείς και εκπροσώπους σωματείων.